Θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά στο Fortune και στου ανθρώπου του που εργάζονται σκληρά για αυτό το εξαιρετικό πραγματικά αποτέλεσμα. Αυτά τα 10 χρόνια το Fortune έχει συμβάλει στην ενίσχυση του διαλόγου για την υγιή επιχειρηματικότητα στη δημόσια συζήτηση, στη διαφάνεια αλλά και την έγκυρη ενημέρωση. Με συνέπεια και σταθερότητα, λειτουργεί σαν πλατφόρμα αγώνιμη συζήτηση για την επιχειρηματική ζωή στην Ελλάδα, συστήνοντά μα τι τάσει τη παγκόσμια αγορά. Το ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα έχει δει στο Fortune έναν εξαιρετικό σύμμαχο στην προσπάθειά του να εξελιχθεί και να βαδίσει σε έναν δρόμο ανάπτυξη και καινοτομία. Εύχομαι να συνεχίζει να στηρίζει με τον ίδιο αποτελεσματικό τρόπο το ελληνικό επιχειρήν για πολλά χρόνια ακόμα. Αναμφίβολα και η Deloitte, όπω και πολλέ εταιρείε, τη συγκεκριμένη δεκαετία ήρθε αντιμέτωπη με πολλέ προκλήσει. Από την οικονομική κρίση και τα μνημόνια στην πανδημία, την γεωπολιτική και την ενεργειακή κρίση που όπως είναι προφανές δημιούργησαν συνθήκες αστάθειας και ένα κλίμα ως και αρνητικό για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις. Αυτές όμως τις προκλήσεις τις είδαμε σαν ευκαιρία, όχι μόνο για να δείξουμε ότι είμαστε ανθεκτικοί και ευπροσάρμοστοι, αλλά και για να κάνουμε το leap of faith, να τολμήσουμε και να πρωτοπορήσουμε. Το σημαντικότερο συνολικά αυτή τη δεκαετία για μα θεωρώ πως είναι η επέκτασή μας σχεδόν σε όλη τη χώρα. Ξεκινήσαμε με τη δημιουργία του Deloitte Competence Center στη Θεσσαλονίκη το 2017 και προχωρήσαμε σ' άνοιγμα των γραφείο μας στο Ηράκλειο το 2019, στην Πάτρα το 2022 και πολύ πρόσφατα στα Ιωάννενα. Παράλληλα, από το 2019, πριν από τους περισσότερους, υιοθετήσαμε το υβριδικό μοντέλο εργασίας, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στους εργαζόμενους μας, ενώ από πέρσι ιδρύθηκε και η Deloitte Digital, Συμπληρώνοντα τι υπηρεσίε μα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πελατών μα. Προσωπικά θεωρώ σημαντικό επίτευγμα την ανάπτυξή μα ω προ του ανθρώπου μα. Από 655 εργαζόμενου το 2017, έχουμε φτάσει σήμερα να υπερβαίνουμε του 2.700, ενισχύοντα τη δεξαμενή των ταλέντων μα σε όλη την Ελλάδα. Προφανώ, η αύξηση των ανθρώπων μα ήρθε σε συνέχεια τη αύξηση τόσο του αριθμού των πελατών μα, όσο και των επιπρόσθετων υπηρεσιών μα που συμβαδίζουν με τι τεχνολογικέ εξελίξει. Μια ακόμα κομβική κίνηση μέσα σε αυτή τη δεκαετία ήταν η ίδρυση του Deloitte Foundation το 2019, με στόχο να ενισχύσει το αποτύπωμά μας στην κοινωνία, το περιβάλλον, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και να συνδράμει σε εθνικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Τέλος, σε καθαρά προσωπικό επίπεδο, σημαντικό milestone για μένα υπήρξε η ανάληψη της θέσης μου ως Διευθύνων Σύμβουλος της Deloitte Ελλάδος το 2015 δίνοντά μου τη δυνατότητα να αποτελώ κομμάτι τη ιστορία αυτού του πολύ δυναμικού και καινοτόμου οργανισμού που κλείνει 50 χρόνια ζωή στη χώρα μα σε δύο χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια μετασχηματίσαμε και ανανεώσαμε τον οργανισμό μα σε επίπεδο ανθρώπινο δυναμικό αλλά και τεχνολογία, καταφέρνοντα παράλληλα μια γεωγραφική επέκταση σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Είναι δεδομένο πω όταν μιλάμε για μια περίοδο 10 ετών, είναι δύσκολο να κάνει κανεί προβλέψει με ασφάλεια για το τι θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό, και στην τηλέφωνο το γνωρίζουμε καλά, να διαθέτουν οι εταιρείε μα μια σταθερή κουλτούρα, ευελιξία και ετοιμότητα για να προσαρμόζονται και να ανταποκρίνονται στα δεδομένα που διαμορφώνονται ενίοτε ξαφνικά. Η πρόκληση είναι να καταφέρουμε όχι μόνο να παρακολουθούμε, αλλά και να αξιοποιούμε αμέσω τι τεχνολογικέ καινοτομίε, συμπεριλαμβανομένε και τη τεχνητή νοημοσύνη, για να παραμένουμε ανταγωνιστικοί. Σημαντική επίση πρόκληση. Θα είναι η αποτελεσματική διαχείριση των ταλέντων, ο εντοπισμό, η διατήρηση αλλά και η ανάπτυξη των ανθρώπων σε ένα κόσμο που οι απαιτήσει αλλάζουν διαρκώ. Στι μεγάλε προκλήσει, επιτρέψτε μου να εντάξω και τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη επιχειρηματικότητα με την υιοθέτηση των ESG σε όλο το φάσμα λειτουργία. Τέλο, οι παγκόσμιε οικονομικέ αλλαγέ, η οικονομική αβεβαιότητα, γεωπολιτικέ αλλαγέ και διαταραχέ στο εμπόριο, στην αλυσίδα εφοδιασμού. Που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τι δραστηριότητε και τη δυναμική τη αγορά. Ασφαλώ, κανεί δεν ξέρει τι έρχεται μπροστά μα. Αλλά το κλειδί για όλα είναι η προετοιμασία, τα γρήγορα αντανακλαστικά και η προσαρμοστικότητα. Οπότε δεν έχουμε παρά να πούμε: bring it on και θα το αντιμετωπίσουμε.